Εσείς, να σας ρωτήσω ευθέως, πόσες ώρες κάνατε για να διαβάσετε το μνημόνιο? Γιατί η κυρία Κατσέλη χθες είπε ότι το πήρε το Σάββατο το βράδυ, το διάβασε 2 ώρες και πήγε και ψήφισε έτσι. Εσείς είχατε μελετήσει αυτό που οι δανειστές αποτύπωναν και είχατε μια διαφορετική αποτύπωση αυτού που υπογράφατε? Γνωρίζατε δηλαδή αυτό που υπογράφατε? Μα σοβαρολογείτε? Αυτά συζητήθηκαν στη Βουλή. Όχι, δεν διάβασα το μνημόνιο εκείνη την εποχή. Γιατί απλούστατα είχα άλλες υποχρεώσεις. Και είχα άλλα καθήκοντα. Και πώς υπογράψατε, κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε, γιατί αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό. Υπογράψατε ένα κείμενο που δεσμεύει τη χώρα εις τους αιώνες των αιώνων να μην, και μας έφτασε στο χάλι που ζούμε σήμερα, και λέτε ότι δεν το διαβάσατε? Πώς το λέτε έτσι απλά? Κοιτάξτε, στην πολιτική δεν είναι τα πράγματα έτσι. Πώς είναι? Ούτε πώς πρέπει να είναι έτσι. Κάποιοι συνάδελφοί μου διαπραγματεύτηκαν. Η κυβέρνηση, η οποία εκπροσωπείται από τους υπεύθυνους, από τα υπεύθυνα μέλη της, διαπραγματεύτηκαν, φέρανε το νομοσχέδιο αυτό στη Βουλή και το ψήφισε η πλειοψηφία, όπως θυμάστε τότε, της Βουλής, μαζί, το ΠΑΣΟΚ και ο λαός, αν θυμάμαι καλά. Υπάρχει δηλαδή ευθύνη, υπάρχει ευθεία ευθύνη του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, του τότε οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, αυτό που υπογράψαμε? Σας είπα και προηγουμένως ότι έγινε υπό το κράτος του πανικού εν όψη της παύσης πληρωμών που ήταν πάνω από το κεφάλι μας. Με την πλάτη στον τοίχο που λέμε. Λοιπόν, με την πλάτη στον τοίχο. Λοιπόν, η δική μου δουλειά τότες ήταν να οργανώσω ξανά την αστυνομία, την πυροσβεστική, να φτιάξω την ομάδα βίας, να καταπολεμήσω το έγκλημα. Λοιπόν, δεν ήταν η δουλειά μου να μελετήσω το μνημόνιο.